Λοιπόν, επιστροφή στην Θεσσαλονίκη, επιστροφή στην εκπομπή Επικοινωνία. Εκμηδενίζουμε τις αποστάσεις, συνεχίζοντας την πολιτική κουβέντα που ξεκινήσαμε νωρίτερα με την Γεωργία Λοτσοπούλου. Πάμε να συνδεθούμε με το στούντιο της ΕΡΤ στην Μουρούζη και να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Επικοινωνίας, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Γιουμτζόπουλε, καλημέρα και στους θεατές. Υποψήφιος στο νότιο τομέα Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Νότιος τομέας, ναι, είναι το 1/3 από την παλιά Β' Αθήνας. Εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, αλλά με την κατάτμιση η οποία έπρεπε να γίνει, αποκτά και τα τοπικά χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχουν όλες οι περιφέρειες. Και ποιο είναι, επειδή το αναφέρατε έτσι, ποιο είναι το βασικό συστατικό μιας προεκλογικής εκστρατείας στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας? Είναι μεγάλη, αλλά πρέπει να λιώσεις και παπούτσια και λάστιχα αυτοκινήτου. Πρέπει να γυρίσεις, να ακούσεις, να έρθεις σε επαφή με τους πολίτες. Και είναι πολύ πιο υγιές από αυτό που γίνονταν με την ενιαία, χαοτική και άνευ αντικειμένου και ουσίας Β' Αθήνας. Δηλαδή επιμονή στο πόρτα-πόρτα και όχι αλλαγή ενδεχομένως σε μια πιο σύγχρονη και διαφορετική μέθοδο προσέγγισης των ψηφοφόρων. Όλες τις μεθόδους τις χρησιμοποιούμε, ιδιαίτερα εμείς που δεχόμεθα και ένα συστηματικό πόλεμο από ορισμένα συμβατικά μέσα ενημέρωσης, αξιοποιούμε και τις νέες τεχνολογίες πάρα πολύ για να περάσουμε το μήνυμά μας. Αλλά νομίζω ότι και η προσωπική επαφή με τους πολίτες είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να υποκατασταθεί από τις νέες τεχνολογίες ή τις συμβατικές ή τις καινούργιες. Ωραία. Τώρα κύριε Παπά, λίγο να σας πάω θέλω στην επικαιρότητα. Ο κύριος Ερντογάν, από ό,τι φαίνεται, συνεχίζει να τροφοδοτεί την ένταση στην Κυπριακή ΑΟΣ. Ακούσαμε νωρίτερα και στο πλαίσιο του ρεπορτάζ τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Εμείς τι κάνουμε ακριβώς? Εάν κάποιος δει την πραγματικότητα αυτή απ' έξω, θα διαπιστώσει ότι αυτό που χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή την Τουρκία είναι η νευρικότητα και η απομόνωση, ενώ αυτό που χαρακτηρίζει την Ελλάδα είναι η ψυχραιμία, η αποφασιστικότητα και οι συμμαχίες. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να απολαύσει τους καρπούς μιας επίμονης συστηματικής εξωτερικής πολιτικής που την φέρανε στο κέντρο των εξελίξεων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, την έχουν καταστήσει μια χώρα με πάρα πολύ ισχυρές συμμαχίες με τις χώρες της περιοχής, με τις χώρες των Βαλκανίων, μια χώρα η οποία θα είναι η χώρα κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Η Τουρκία, από την άλλη, θα πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει το διεθνές δίκαιο, υπάρχει το δίκαιο της θάλασσας και θα πρέπει να το σεβαστεί. Και νομίζω ότι οι λεονταρισμοί δεν τη βοηθούν, να γίνει κατανοητή πουθενά και είμαστε βέβαιοι ότι προϊόντος του χρόνου θα καθίσει και αυτή στο τραπέζι και θα συζητήσει στη βάση εφαρμογής του διεθνούς δικαίου. Επειδή αναφέρατε την έκφραση προϊόντος του χρόνου, υπάρχει κάποιο χρονικό ορόσημο στο οποίο εσείς βλέπετε να υπάρχει έτσι αποκλιμάκωση όλης αυτής της κατάστασης? Αυτό εξαρτάται κυρίως από τον κύριο Ερντογάν και τη στάση του, ο οποίος αντιμετωπίζει και εσωτερικά πολιτικά προβλήματα. Είδατε ότι έχασε το Δήμο της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος είναι ένας Δήμος ορόσημο, έτσι, δεν είναι μια εκλογή τοπικής αυτοδιοίκησης. Και συνεπώς ενδεχομένως να επιλέγει να κλιμακώσει τη δηλεκτική αντιπαράθεση και με την Ελλάδα, διότι έχει προβλήματα με όλους τους γειτονές. Η Τουρκία επιλέγει λοιπόν να κλιμακώσει και τηλεκτική αντιπαράθεση με την Ελλάδα για να εξυπηρετήσει τέτοιου τύπου σκοπούς. Η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Έχει την ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεών της και κυρίως και βεβαίως έχει πλέον πάρα πολύ ισχυρές συμμαχίες. Έχει τεράστιο διπλωματικό και πολιτικό εκτόπισμα. Θυμηθείτε μόνο το τι λιδωρίες είχε υποστεί ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας όταν από το 2011 έλεγε ότι πρέπει να διαμορφωθεί ένα μέτωπο των χωρών του Νότου. Ήρθε η ώρα που πρώτες οι χώρες του Νότου πήρανε καθαρά θέση στο πλευρό της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας διδάξει και για το μέλλον, για το πώς πρέπει να χειριζόμαστε τα ζητήματα των συμμαχιών και της εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Παπά, για να έρθουμε λίγο και στα εσωτερικά. Πόσο θα επιμείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ στην πιθανότητα διεξαγωγής μιας τηλεμαχίας, ενός debate στα αγγλικά? Μέχρι την τελευταία μέρα, ξέρετε τώρα, αυτή έχει αρχίσει και γίνεται πολύ αποκαλυπτική η συζήτηση γύρω από αυτό το ζήτημα. Και αναρωτιέμαι, τι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης? Μάλλον, δεν αναρωτιέμαι, είμαι βέβαιος ότι φοβάται ότι οι πραγματικές πτυχές του προγράμματός του θα γίνουν φανερές στον ελληνικό λαό. Και θυμάμαι, έτσι, με πικρό χαμόγελο, ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, είχαν αδίκως χρησιμοποιήσει
το χαρακτηρισμό κότα τρίλερη και μακροπουπουλάτη για τον Πάνο τον Καμένο. Ας ξανασκεφτούν λοιπόν εάν πρέπει αυτόν τον χαρακτηρισμό να τον επαναφέρουν. Άρα νομίζω ότι πρέπει να γίνει debate. Mm-hmm. Κάθε φορά που αρνείται ο κύριος Μητσοτάκης αποδεικνύει ότι φοβάται να παραθέσει σε αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό τις πραγματικές πτυχές του προγράμματός του. Αυτές αναφαίνονται και βλέπουμε τώρα και προχθές να μας λέει ότι εάν ομιγέννητο πάρει τη θετική ψήφο του ελληνικού λαού, τελείωσε η φιλολογία περιμείωσης φόρων και για το 19 και για το 20. Αυτό νομίζω είναι αντικείμενο ουσιαστικού διαλόγου που πρέπει να γίνει ενώπιον του ελληνικού λαού. Πάντως, ορισμένοι επικοινωνιολόγοι, κυρίως στο παρελθόν, είχαν υποστηρίξει ότι το debate το ζητάει αυτός που βρίσκεται πίσω, όχι αυτός που προηγείται. Το debate το ζητάει όποιος δεν φοβάται την αλήθεια. Η χώρα έχει μπει στην θετική πορεία της ανάκαμψης. Υπάρχει μπροστά μας το αισιόδοξο σενάριο. Έχουμε 9 τρίμηνα συνεχόμενα με ρυθμούς ανάπτυξης. Έχουμε μείωση της ανεργίας, η οποία επιμένει. Έχουμε 400.000 νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε αύξηση των αμοιβών. Έχουμε ένα πάρα πολύ συμπαγές σχέδιο για τις φοροελαφρύνσεις. Και από την άλλη, ξέρετε τι έχουμε? Από την άλλη, έχουμε το σενάριο του τρόμου. Το σενάριο της επαναφοράς των πολιτικών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό το σενάριο είναι που πρέπει να αποτραπεί. Πρέπει να συνεχίσουμε στον δρόμο της ανάκαμψης. Τα προβλήματα είναι πολλά και συσσωρευμένα. Ακόμα είμαστε μια οικονομία σε κρίση. Έχουμε 18% ανεργία και αυτό, και το λέω και αυτοκριτικά, δεν πρέπει εμείς σε καμία περίπτωση να δίνουμε μια εικόνα ότι το παραγνωρίζουμε ή δεν το έχουμε πάρα πολύ καλά στο μυαλό μας. Και η εναλλακτική είναι μια αναστροφή προς τις πολιτικές που οδήγησαν τη χώρα στον γκρεμό και στη χρεοκοπία. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Κουγιουμτζόπουλε, ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι φυσικό σύμμαχος της Ελλάδας, ή λένε ότι πρέπει το απόθεμα, το κομπόδεμα, τα λεφτά που έχουμε στην πάντα βάλει και εγγυώνται ότι μπορούμε σε οποιασδήποτε εξελίξεις οικονομικές να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας ως προς το χρέος, πρέπει να τα βάλουμε πίσω και να μην τα αξιοποιήσουμε, καταρχήν για να πάρουμε θετικά μέτρα όπως κάνουμε εμείς, και κατά δεύτερον για να υπάρχει η αίσθηση στην παγκόσμια επενδυτική αγορά ότι η Ελλάδα δεν κινδυνεύει και άρα να μας έχει με χαμηλά επιτόκια. Για φανταστείτε λοιπόν, από εκεί που έχουμε πλεονάσματα, από εκεί που έχουμε λεφτά στην άκρη, να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου δεν έχουμε τίποτα στην άκρη και στο ενδεχόμενο αρνητικών οικονομικών εξελίξεων να αναγκαστούμε να προστρέξουμε στους γνωστούς δανειστές τελευταίας καταφυγής. Κύριε Παπά, είναι ένα σενάριο εφιαλτικό, ένα σενάριο το οποίο ευθαρσώς πλέον τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το κομίζουν στον πολιτικό διάλογο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν στο ΣΥΡΙΖΑ η αυτοκριτική συνεχίζεται και αν έχουν γίνει βήματα και ποια βήματα έχουν γίνει προκειμένου να λυθεί αυτό το πρόβλημα που είχε εντοπιστεί τις πρώτες μέρες μετά τις ευρωεκλογές, αυτό το έλλειμμα επικοινωνίας, αν θέλετε βάλτε την έκφραση εντός εισαγωγικών, για το πρόγραμμα, για το τι ακριβώς είχε γίνει, για το τι θα γίνει στο μέλλον από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πλέον το επικοινωνείτε στους πολίτες και τι σημάδια έχετε, γιατί βρισκόμαστε και 2 εβδομάδες πριν από τις εκλογές πλέον? Τα πολιτικά γεγονότα πυκνώνουν. Την αυτοκριτική μας την κάναμε και την κάναμε εμπράκτως. Και είναι απολύτως λογικό, επειδή όπως σας είπα στην πρώτη μου τοποθέτηση, τα προβλήματα είναι πολλά και συσσωρευμένα και οι πολίτες, παρόλα τα θετικά μέτρα που βλέπουν, αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει η καθημερινότητά τους από τη μια μέρα στην άλλη. Όλοι όμως μαζί μπορούμε και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε για να συνεχίσουμε την πορεία βελτίωσης της καθημερινότητας και της ζωής μας. Αυτό είναι το μήνυμα που λαμβάνουμε και από τους πολίτες, οι οποίοι έχουν δικαίως αυτή τη στιγμή θορυβηθεί από το ενδεχόμενο να υπάρξει μια πολιτική εξέλιξη η οποία θα μας γυρίσει πίσω στις πολιτικές που μας χρεοκόπησαν. Μας κάνουν δε κριτική κάποιοι, η οποία υπό άλλες συνθήκες έχει μία βάση, ότι παρελθοντολογούμε. Μιλάμε συνέχεια για το παρελθόν και τι έκανε η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν κυβέρνηση. Αυτή η κριτική θα είχε βάση εάν ακούγαμε από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι στην πολιτική τους μέχρι το 2014 κάνανε συγκεκριμένα λάθη. Να μας πούνε ότι κάναμε αυτό το λάθος, αυτό, αυτό και αυτό και το πληρώσαμε. Μάλιστα, και τώρα έχουμε μία άλλη πολιτική. Όχι. Επιμένουν στην αφήγηση του success story Σαμαρά, παρόλο που ήταν κατεστραμμένη η οικονομία μας, και επιθυμούν να κάνουν τα ίδια και θα σας έλεγα και χειρότερα. Μάλιστα. Ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό είναι το τέλος των επικουρικών συντάξεων.
Τώρα, κουβέντα γίνεται από χθες και για τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την έκανε όχι μία αλλά δύο φορές περί μιας πιθανής εκλογικής αναμέτρησης κάπου μέσα στον Αύγουστο, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Αρχικά θα ήθελα ένα σχόλιο και δευτερευόντως, θα ήθελα να σας κάνω και ευθέως το ερώτημα, σε περίπτωση που πάμε σε μία τέτοια κατάσταση, εσείς θα συνεργαζόσασταν με τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί είναι διτό, νομίζω. Η πρωτιά, το ενδεχόμενο να είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα ενδεχόμενο πλήρους κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής αποσταθεροποίησης. Οι κυβερνήσεις είναι σταθερές όταν έχουν πολιτικές που έχουν κοινωνικό αντίκρισμα. Η υποτιθέμενη πανίσχυρη κυβέρνηση Παπαδήμου κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος, παρόλο που είχε 250 βουλευτές. Η δική μας διακυβέρνηση, η οποία είχε σε όλη την πορεία της τετραετίας οριακή πλειοψηφία, όχι μόνο επιβίωσε, αλλά έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και την έβαλε στην πορεία της ανάκαμψης. Εάν ομιγέννητο λοιπόν υπάρχει αυτή η εξέλιξη, δεν τίθεται θέμα να έχουμε διαφορετικού τύπου άμεσες πολιτικές εξελίξεις, εάν έχει αυτοδυναμία ή αν απλώς είναι πρώτος, διότι και η Αγεννηματά δήλωσε ευθαρσώς ότι θα προστρέξει και θα του δώσει στήριξη. Άρα δεν υπάρχει τέτοιου τύπου κινδυνολογία. Ο πραγματικός, ο ρεαλιστικός, ο ιστορικά αποδεδειγμένος κίνδυνος είναι η εφαρμογή ενός προγράμματος που κάνει τις κυβερνήσεις να ζουν 1, 1,5 ή 2 χρόνια. Αυτό έπαθε η πρώτη κυβέρνηση Παπανδρέου, αυτό έπαθε η κυβέρνηση Παπαδήμου, αυτό έπαθε η κυβέρνηση Σαμαρά, αυτό δεν έπαθε η κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία είχε τη μικρότερη πλειοψηφία από όλες τις προαναφερόμενες. Γιατί επιβίωσε, γιατί άντεξε, γιατί κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια? Διότι είχε πολιτική η οποία και την οικονομία εξισορρόπησε και μεγάλες μεταρρυθμίσεις προώθησε και τεράστιες υποδομές τις ολοκλήρωσε ως έργα και βεβαίως είχε στο νου της και τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία η οποία επλήγει βάναυσα από τις πολιτικές των προηγούμενων. Τώρα, κύριε Παπά, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, αν δεν κάνω λάθος, ιδρύθηκε το 2016. Μιλάμε για περίπου 3,5 χρόνια λειτουργίας. Θεωρείτε ότι επιτέλεσε το σκοπό του? Είχαμε μία παρουσίαση πριν λίγες μέρες, η οποία ήταν, θα σας έλεγα έτσι, μεγάλη σε διάρκεια, γιατί είναι, γιατί είναι πάρα πολύ ποικίλο το έργο το οποίο έχει εκτελεστεί και έχει δρομολογηθεί. Από το άνοιγμα της ΕΡΤ και την αδειοδότηση των καναλιών μέχρι την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών, τα 4 δις επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο, ένα έργο το οποίο συμβασιοποιήθηκε και εκτελείται αυτή τη στιγμή, και ακούω με έκπληξη τον κύριο Μητσοτάκη, εκτός του να λέει ότι θα ιδρύσει Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και προκαλεί μηδιάματα, να λέει ότι θα κάνει κάτι για τη γραφειοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο χειρότερος Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Είχε 50 μετακλητούς στο γραφείο του, με κομματικά αμιγώς κριτήρια και έξω από τα συμβούλια κρίσεων διόρισε 250 διευθυντές και προϊσταμένους στο δημόσιο και βεβαίως είναι ο Υπουργός των Απολύσεων. Εμείς λοιπόν κάναμε και δρομολογήσαμε όλα αυτά, όπως ανοίξαμε βεβαίως και ένα πεδίο το οποίο όταν το ανοίξαμε, ξέρετε, κάποιοι γελούσαν. Τώρα δεν γελάει κανείς και μιλάω για το πεδίο της συγκροτημένης διαστημικής πολιτικής. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, στην ελληνική τροχιακή θέση υπάρχουν 2 δορυφόροι, ένας εκ των οποίων είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Η Ελλάδα κάνει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος 140 εκατομμυρίων για να έχει στην Ελλάδα κατασκευασμένους μια πλήρη συστοιχεία μικροδορυφόρων. Και βεβαίως, διότι και αυτό όταν το προανήγγυλα κατηδίαν σε κάποιους, μείνανε με το στόμα ανοιχτό και πιστεύανε ότι δεν θα το καταφέρουμε. Έχουμε τη συμφωνία με την NASA, όπου ελληνικό ρομποτικό όχημα με ελληνικά πειράματα θα πατήσει στη Σελήνη το 2021 ή το 2022. Και η Ελλάδα, από εκεί που ήταν μάλλον εκτός αυτού του χάρτη, θα μπει στην ολιγομελή ομάδα των χωρών της ανθρωπότητας, της Οικουμένης, της Υφηλίου, που έχει πατήσει στη Σελήνη. Λοιπόν, απαντήσατε και στην ερώτηση που μου ζήτησε να κάνω σκηνοθέτης της εκπομπής με την τοποθέτηση για το αδιάστημα. Εγώ θέλω όμως λίγο να σας επιστρέψω στο κομμάτι του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Μπορεί να μπει και μια τάξη στο τηλεοπτικό, αλλά το ραδιοφωνικό, εκεί τι γίνεται? Νομίζω με τις άδειες των ραδιοφωνικών σταθμών. Ότι
Έπονται αυτές οι πρωτοβουλίες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Οφείλω να πω ότι υπό την παρούσα συγκρότησή του, το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ολοκλήρωσε ένα τεράστιο. Υπερεύει μάλλον ένα τεράστιο εμπόδιο. Ήταν ο ελέφαντας στο δωμάτιο στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και ήταν αυτό η αδειοδότηση των σταθμών της πανελλαδικής εμβέλειας. Mm-hmm. Είμαι βέβαιος ότι δρομολογείται και η αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών και βεβαίως οι άδειες του ραδιοφώνου. Διότι και στο ραδιόφωνο, γνωρίζετε κι εσείς ως άνθρωπος των μέσων ενημέρωσης, υπάρχει και εκεί, με συγχωρείτε, ένα τοπίο απολύτως άναρχο. Κύριε Παπά, χθες το βράδυ όταν εγώ ρώτησα τους φίλους μου, δηλαδή μια παρέα περίπου 35 με 40 χρονών, ποια ήταν η ερώτηση που θέλετε να κάνετε στον Υπουργό Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Επικοινωνίας, σχεδόν όλοι, για να μην πω όλοι, μου απάντησαν γιατί έχουμε το πιο ακριβό ίντερνετ στην Ευρώπη. Και γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό το πράγμα. Γιατί είναι όλοι άνθρωποι νέοι σε ηλικία που το χρησιμοποιούν τόσο για προσωπική χρήση, αλλά και στο κομμάτι της εργασίας τους πάρα πολύ από αυτούς. Βεβαίως. Αυτό που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τις υποδομές μας. Αυτό το κάνουμε με τρία μεγάλα έργα τα οποία γίνονται με τη μορφή του ΣΔΙΤ και μέχρι το 2022-2023 θα έχουν πέσει 4 δις στις επενδύσεις στην αγορά. Άρα θα είναι μια αγορά η οποία θα είναι ανοιχτή και θα είναι συμβατή με τις καινούριες τεχνολογίες. Όμως, και αυτό πρέπει να το ξέρουν οι φίλοι σας και όλοι οι Έλληνες, εδώ υπάρχει θέμα παρέμβασης του ρυθμιστή της αγοράς. Υπάρχει δηλαδή θέμα πραγματικά μιας ρύθμισης η οποία θα επιτρέπει τιμές οι οποίες είναι προσιτές. Ξέρετε, στις μεγάλες υποδομές, εάν δεν έχεις μια συγκροτημένη δημόσια παρέμβαση, έχεις φαινόμενα τύπου μονοπωλίου ή ολιγοπωλίου, τα οποία είναι αρνητικά για τον καταναλωτή. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Βάζουμε στο τραπέζι τα διαθέσιμα χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία και παρακινούμε τους ιδιώτες παρόχους των τηλεπικοινωνιών να κάνουν αντίστοιχες επενδύσεις. Με δυσκολίες μεγάλες για 1-1,5 χρόνο πρέπει να σας πω, το καταφέραμε αυτό και όλοι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν ανακοινώσει μεγάλες επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις, μαζί με την απαραίτητη όμως, απολύτως απαραίτητη, εκ των όνου κάνευ, θα σας έλεγα, παρέμβαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να φέρει τις προσιτές τιμές. Μάλιστα, κύριε Παπά, μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα. Είναι προσωπική, καθώς, και διορθώστε με αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τον κύριο Πολάκη, ήσασταν τα δύο άτομα που στοχοποιήθηκαν ενδεχομένως το περισσότερο τα τελευταία 3,5-4 χρόνια, από σύσσωμη την αντιπολίτευση. Δεν με ενδιαφέρει να ακούσω κάτι πολιτικό, αλλά με ενδιαφέρει να μάθω πώς το καταγράψατε εσείς αυτό το πράγμα προσωπικά. Δηλαδή το βράδυ όταν πηγαίνατε στο σπίτι σας, οι φίλοι σας, η οικογένειά σας, εσείς ο ίδιος, όταν γινόντουσαν και ακουγόντουσαν όλα αυτά τα οποία δικαίως ή αδίκως θα έλεγα εγώ ακουγόντουσαν. Ναι. Εσείς η τελευταία σκέψη στο σπίτι κάθε βράδυ ποια ήταν ακριβώς? Ξέρεις, όταν έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου, κοιμάσαι ήσυχος. Αυτό συνέβαινε. Εγώ, όχι ως πρόσωπο, αλλά ως υπουργός που έλαβε την εντολή από τον Πρωθυπουργό, υλοποίησα μια πολιτική στα πλαίσια των συλλογικών αποφάσεων της κυβέρνησης. Και οι συλλογικές αποφάσεις της κυβέρνησης ήταν τα κανάλια να πληρώσουν επιτέλους φόρο διαφήμισης, να γίνει αδειοδότηση με πάρα πολύ αυστηρούς όρους και για την απασχόληση και για τις υποδομές και για το πρόγραμμά τους. Αυτή την πολιτική υλοποίησαμε. Για αυτή την πολιτική μας καθίβρισαν, μας διέβαλαν, μας οικοφάντησαν. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία. Διότι αυτή τη στιγμή τα πανελλαδικά κανάλια είναι με άδειες, είναι με πολύ αυστηρές προδιαγραφές για την απασχόληση την οποία έχουν και τηρείται επιτέλους μετά από 30 χρόνια το Σύνταγμα. Και για αυτή την πολιτική είμαστε περήφανοι. Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Και εγώ, κύριε Γουλή. Εκεί στο νότιο τομέα Αθηνών, στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια. Και θα φύγουμε από τη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια, θα πάμε στη